Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Το μπαλάκι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το πρόβλημα των απορριμμάτων στην Αιγαλία. Να κηρυχθεί ολόκληρος ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Με διαρροές από τη Δημοτική Αρχή πέρασε η πρόταση της αντιπολίτευσης. Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους οι κάτοικοι της περιοχής. Περιοδία του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού στην Ηλία. Εγκαινίασε τη μονάδα Οκανά στον Πύργο, συναντήσεις με διοίκηση και εργαζομένους. Την έξωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών δρομολογεί σύμφωνα και με το σχετικό αίτημα προς την έκτη, είπε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ρίου. Λίγη προθεσμία για τα ανασφάλιστα οχήματα στις 24 Μαρτίου. Έρχονται πρόστιμα έως 250 ευρώ για τους οδηγούς. Στην Καλαμάτα, αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος για τον εορτασμό της επετείου της έναρξης του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα των Ελλήνων από τον τουρκικό ζυγό. Συνεχίζονται στο Μεσολόγγι εκδηλώσεις που πλαισιώνουν τις γιορτές για τα 192 χρόνια από την έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων.